Κάτω από ένα πολύ καλό κλίμα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής σύσκεψη μεταξύ των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων στο γραφείο του Δημάρχου Ξάνθης Μιχάλη Στυλιανίδη, ύστερα από πρωτοβουλία του επικεφαλής της Λαϊκής Εσπήρωσης Γιώργου Κολάρου. Σήμερα οι επικεφαλής των παρατάξεων σε πολύ καλό κλίμα, θα έλεγα. Ανέλπιστα καλό για μένα τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν ζητήματα σε αυτά που έχουμε ήδη θέσει, που σημαίνει ανυπακοή σε ορισμένα που άλλοι θεωρούν πολύ νόμιμα. Σε ένα πολύ καλό κλίμα έγινε μια συζήτηση στα 12 τουλάχιστον μέτρα που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση και ένα επιπλέον ζήτημα που μου υπέβαλε κατά κάποιο τρόπο ο κ. Μαζαράκης και είχε να κάνει με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν κάποια επιδόματα επειδή αυξήθηκε ο αριθμός των ενζήμων. Και είπαμε ότι και εκεί πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση από τη μεριά του Δήμου ώστε να δούμε πώς αυτός ο αριθμός θα μειωθεί ώστε να καλυφθούν. Υπήρξε μια καλή συζήτηση, η οποία δεν μπορώ να πω ότι είχε 100% συμφωνία σε όλα τα θέματα, όμως σε πάρα πολλά από αυτά, από τα 12 σημεία που εμείς βάλαμε, κυρίως τα πολύ άμεσα που τα καταλαβαίνει ο κόσμος και έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση των Δήμων, με τα χρωστούμενα από το κράτος στο Δήμο, με τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, με την παρεμπόδιση του να αυξηθούν κάποια από τα τέλη που ήδη υπάρχουν και θεωρούμε ότι είναι αρκετά αυξημένα, πήγε πάρα πολύ καλά η συζήτηση. Πέρα όμως από τα παραπάνω θέματα, όπως τονίζει ο κύριος Κολάρος, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία τέθηκαν επιτάπητος, όπως η παράσταση διαμαρτυρίας του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου έξω από τη ΔΕΗ, προκειμένου να μπει φρένο στις διακοπές ρεύματος όσων δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Υπάρχουν κανένα δύο ζητήματα που επίσης θα τα δούμε. Το Προεδρείο, παραδείγματος χάρη, του Δημοτικού Συμβουλίου θα πάει στη ΔΕΗ να κάνει μια παράσταση για να μην κόβεται το ρεύμα σε ανθρώπους που είναι σε αδυναμία σήμερα να πληρώσουν. Όσο αφορά το ειδικό τέλος στα ακίνητα, εκεί δεν υπήρξε συμφωνία, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση μιλάει για ανυπακοή. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και διοίκηση, η οποία δεν μπορεί να πάει τελείως κόντρα στο Δήμο. Όμως συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι η διοίκηση της ΔΕΗ μπορεί να αναλάβει μια πρωτοβουλία να μην κόβει το ρεύμα σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ωστόσο, στο τραπέζι του διαλόγου τέθηκαν και κάποια ζητήματα που δεν ήταν στα 12 αυτά θέματα για τα οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των αρχηγών των συνδυασμών. Μπήκαν και κάποια ζητήματα που δεν ήταν στη 12 την αρχική, που είχαν να κάνουν κυρίως με τους ανθρώπους που μπορούν να έρθουν από την Κωνσταντινούπολη ή άλλες πόλεις και έχουν συγγενείς στην Ελλάδα και χρειάζονται βίζα και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Να δούμε πώς μπορούμε με τη συνεργασία των επιμελητηρίων να το βελτιώσουμε. Γενικά, προετοιμάζεται ένα δημοτικό συμβούλιο με ένα σωρό τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα σχολεία, πετρέλαιο, βιβλία, δαπάνες που σήμερα αδυνατεί ο Δήμος να καλύψει και δεν θα πρέπει να τις βάλουν και οι γονείς από την τσέπη τους. Που πραγματικά εγώ ήμουν έκπληκτος, γιατί όταν αναβλήθηκε το θέμα την προηγούμενη Δευτέρα, φανταζόμουν ότι φτιάχνεις μια επιτροπή για να μην το συζητήσεις. Αντίθετα, σήμερα νομίζω ότι έδειξαν μια καλή διάθεση όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Κλείνοντας, ο κύριος Κολάρος σημείωσε ότι η λαϊκή πρωτοβουλία θα πρέπει να συνδυάζεται και με μέτρα που μπορούν να ενισχυθούν από τις αρχές και μάλιστα τις εκλογμένες. Τονίζοντας πως συμφωνήθηκε να βγει στη δημοσιότητα ένα κείμενο με θέσεις για ψήφιση και δράση, περιμένοντας όλοι το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο και θα συζητηθεί το θέμα, το οποίο προσδιορίζεται γύρω στις 17 Οκτωβρίου.